Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που δεν με παρέλειψαν από την υπόθεση Νοβάρτης. Χαίρομαι γιατί στην υπόθεση αυτή που αφορά το Υπουργείο Υγείας πρωτίστως βρήκατε μια θέση και για μένα. Παρότι δεν μπόρεσε ο ένας από τους τρεις ανώνυμους μάρτυρες που ψέλισε κάποια στιγμή το όνομά μου κάπου μέσα στην κατάθεσή του να αφηγηθεί για εμένα ειδικά μια σκαμπρόζικη ιστορία που να έχει ενδιαφέρον. Μια ιστορία με βαλίτσες, τσάντες και φακέλους. Τίποτα από αυτά. Πολύ μίζερη η αναφορά στο όνομά μου. Υποθέτω λοιπόν ότι το όνομά μου μπήκε στην δικογραφία από συνήθεια. Κάποιοι δεν έχουν βάλει μυαλό από προηγούμενες προσπάθειες στοχοποίησής μου. Ίσως γιατί μωραίνει Κύριος ον βούλετε απολέσε. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί με τον τρόπο αυτό με τοποθετήσατε στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό διακυβεύεται. Οι θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του συντεταγμένου κράτους δικαίου. Το θεμελιώδες ερώτημα. Γιατί αυτό γίνεται τώρα? Μήπως έτυχε να εμφανιστούν τώρα κάποιοι πρόθυμοι μάρτυρες ενώπιον της εισαγγελέως διαφθοράς και έτσι κατά την δικονομία εστάλει ο φάκελος στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου την επομένη του συλλαλητηρίου? Πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό. Την υπόθεση αυτή, την υπόθεση Νοβάρτης, την προαναγγέλλεται και την εποάζεται πολιτικά και δυστυχώς και δικαστικά ως κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί λοιπόν μετά από 1,5 χρόνο ξαφνικά υπάρχει αυτή η επιτάχυνση? Γιατί γίνεται αυτό τώρα? Αυτό γίνεται τώρα γιατί ο ριζοσπαστισμός σας στα θέματα της οικονομίας εξατμίστηκε. Μεταμορφώθηκε σε ταπεινή υποχωρητικότητα. Από εκφραστές του αντισυστημικού εθνικολαϊκισμού γίνατε τα καλύτερα delivery boy που εκλιπαρούν για τους επένους των Ευρωπαίων Εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στην οικονομία γλύφετε εκεί που φτύνατε, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί το αφήγημα της καθαρής εξόδου από το δικό σας μνημόνιο, το τρίτο, δεν προκύπτει. Προσκρούει στις αγορές, όπως δείχνει η καμπύλη του επταετούς ομολόγου. Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι δεν υπάρχει καθαρή έξοδος και είναι επικίνδυνη. Σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Σεντένο, απαντώντας σε ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Λαγκάρτ, ο κύριος Ρέγκλιν, ο κύριος Ντράγκη προχθές τον κύριο Τσακαλώτο. Θυμάστε ότι εγώ πριν από όλους τους θεσμικούς υπευθύνους σας είπα πάρτε την προληπτική γραμμή όπως εμείς τον Νοέμβριο του 2014 εδώ στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και θυμάστε την επιρμένη ανεπίγνωστη απάντηση του κυρίου Τσακαλώτου. Όπως κάποτε το 2015 πήγα στην τηλεόραση το περιβόητο mail Χαρδούβελη και είπα κρατήστε το. Θα δείτε ότι είναι παιδική χαρά σε σχέση με το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου που έρχεται. Έτσι σας το είπα και σας το ξαναλέω για την προληπτική πιστωτική γραμμή. Δεν πήρατε το μήνυμα προχθές από το Eurogroup που καθυστέρησε τη δόση? Κάτι σας λέει αυτό. Δεν γίνεται για λόγους τυπικούς. Αλλά πάμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής πολιτικής. Πήγατε να παίξετε με το ονοματολογικό, όχι αναζητώντας πραγματική συνένεση. Είδατε τι υπεύθυνη στάση εγώ τηρώ στο θέμα αυτό.
αλλά εσείς δεν αναζητείτε ούτε υπευθυνότητα, ούτε συνένεση. Θέλατε να φέρετε σε δύσκολη θέση την αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να συγκαλύψετε τις ενδοκυβερνητικές διαφωνίες στο ζήτημα του ονόματος. Δεν το πετύχατε. Και ξαφνικά άνοιξαν όλα τα μέτωπα στην εξωτερική πολιτική με τον χειρότερο τρόπο. Τα ίμια δύο είναι δυστυχώς, το υπογραμμίζω, πολύ χειρότερα από τα ίμια ένα. Γιατί τώρα γνωρίζαμε τα πάντα, δεν βρεθήκαμε προεκπλήξεως και είναι η πρώτη φορά στα 15 χρόνια της διακυβέρνησης Ερντογκάν που έχουμε θερμό επεισόδιο και δυστυχώς διολίσθηση στα μεγάλα θέματα εθνικού συμφέροντος, γιατί επανέφεραν τη θεωρία των γκρίζων ζωνών επαυξημένη ως θεωρία τουρκοποίησης των ημίων. Βεβαίως, χωρίς καμία θεμελίωση στο διεθνές δίκαιο, βεβαίως αδικοπρακτούν, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα που θίγει τα συμφέροντα της χώρας λόγω ανεπάρκειας των κυβερνώντων και λόγω της διάθεσής τους να παίζουν εν ούπεκτής με θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Στην Κύπρο, ποια είναι η πολιτική? Τι γίνεται με το γεωτρύπανο? Τι γίνεται με την ΑΟΣ? Ζητήματα τα οποία βεβαίως οφείλονται στην τουρκική προκλητικότητα και δίνουμε απαντήσεις νομικές, αλλά δημιουργούνται καταστάσεις πραγματικές, δυστυχώς, για τον ελληνισμό. Και έπεται η Αλβανία, για την οποία δεν θέλω να σχολιάσω. Έχω αφήσει παρακαταθήκη στο Υπουργείο Εξωτερικών την προετοιμασία που κάναμε για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Τι γίνεται λοιπόν όταν συμβαίνουν όλα αυτά? Η κυβέρνηση αναζητάει την εύκολη διαφυγή, που είναι ο εκβιασμός των θεσμών. Αυτή όμως η διαφυγή είναι η πιο ανεύθυνη και η πιο επικίνδυνη. Στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει δημιουργηθεί ζωφερή κατάσταση. Φύγεται όχι μόνο η εξωτερική ανεξαρτησία με κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά κυρίως η εσωτερική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς που υπάγονται σε σύστημα ιεραρχικής εξάρτησης, όταν δεν ασκούν δικαιοδοτικά καθήκοντα, βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Ασκούνται συνεχώς πειθαρχικές και ποινικές διώξεις κατά δικαστών και εισαγγελέων όταν η δικανική τους κρίση δεν αρέσει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις παρεμβάσεις της συνεχής της Διευθύντριας του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία, εκμεταλλευόμενη την παλαιά δικαστική της ιδιότητα, ενώ είναι όργανο της διοίκησης, όργανο κυβερνητικό, πιέζει τους εφέτες να μην ασκήσουν την αρμοδιότητα που έχουν κατά το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να ζητήσουν σύγκληση της ολομελίας εν συμβουλίο για να αναθέσουν υποθέσεις μείζωνος ενδιαφέροντος σε πεπειραμένο εφέτη ανακριτή, όπως έχει γίνει δεκάδες φορές στο παρελθόν. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλει με σημερινή ανακοίνωσή της την Διευθύντρια του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά τα μεταφέρει ο ανεπίσημος εκπρόσωπος τύπου άλλοτε της κυβέρνησης και άλλοτε κύκλων της εισαγγελίας, ο κύριος Βαξεβάνης. Καταθέτω τις δηλώσεις που παραβιάζουν τη διάκριση των εξουσιών της κυρίας Θάνου. Τα σχετικά tweet στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κυρίου Βαξεβάνη, την σημερινή ανακοίνωση θεσμικά βαρισίμαντη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Στέλνω από το βήμα της Βουλής μήνυμα ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας στη συντριπτική πλειονότητα των έντιμων και αδέκαστων Ελλήνων και Ελληνίδων δικαστών και εισαγγελέων και τους ζητώ στο όνομα του δικαίου να σταθούν όρθιοι, να αντισταθούν
σε αυτή την κραυγαλαία προσβολή της δικαστικής ανεξαρτησίας. Το βαθύ κράτος, μετά από πολλές δεκαετίες, στεγάζεται και πάλι στην δικαιοσύνη. Το φάντασμα του Κόλλια ζωντανεύει. Και αυτό το έχει αναλάβει υπεργολαβικό συνεργείο της τρίτης συνιστόσας της κυβέρνησης. Στην υπόθεση Νοβάρτης εφαρμόζεται απλούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς. Επί ενός υπαρκτού ιατροφαρμακευτικού σκανδάλου διεθνών διαστάσεων που ερευνάται σε πολλές χώρες επί πολλά χρόνια, εναποθέτεται μία εγχώρια πολιτική σκευωρία που δεν έχει όμοιά της σε καμία άλλη χώρα που ερευνά ζήτημα Νοβάρτης. Πουθενά αλλού δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών προσώπων και ερευνούν δικαστικές αρχές δεκάδων χωρών. Τι διαφορετικό υπάρχει στην Ελλάδα? Το ζήτημα είναι η επιχειρηματική σύγκρουση μεταξύ μιας γερμανοελβετικής εταιρείας και των αμερικανικών εταιριών φαρμάκου, όπως έχει γίνει με τη σύγκρουση αυτή σε άλλους τομείς. Όπως έχει γίνει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στον τομέα της άμυνας, των αυτοκινήτων, με την υπόθεση της Volkswagen. Και φτάσατε να κάνετε την επιλογή των προσώπων στόχων. Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Βεβαίως, η βασική αντίπαλη. Γιατί προσχωρήσατε στη γραμμή μας. Και αυτό δεν το αντέχετε. Δεν μπορείτε να το δικαιολογήσετε στο ακροατήριό σας. Και δεν αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά, θα το κάνει ο ίδιος, αλλά εγώ είμαι κάρφος στον οφθαλμό σας. Γιατί έχω δώσει μια ιστορική μάχη για τον τόπο, γιατί ο λόγος μου είναι θεσμικός και γιατί επαληθεύονται οι θέσεις μου και δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μου. Και γιατί έχω το θάρρος να διατυπώνω το λόγο της αλήθειας, ακόμη και όταν αυτό συμφέρει στην κυβέρνηση, γιατί για μένα προέχει το συμφέρον του έθνους μου. Ο Παναγιώτης Πικραμένος αναρωτήθηκε συγκινημένος γιατί στοχοποιήθηκε. Γιατί εκφράζει στη δικαιοσύνη μια άλλη άποψη αξιοπρέπειας, ορθού λόγου και αντίστασης. Ο Ιωάννης Τουρνάρας γιατί έχετε φαγωθεί να τον διώξετε από διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αφήσει καινή τη θέση του Επιτρόπου, ώστε να αφήσετε παρακαταθήκη όταν φύγετε έναν επίτροπο από το κόμμα σας. Και έχουμε τον αντιπρόεδρο της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του δεύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, και τρεις ακόμη πρώην υπουργούς. Έχουμε τσουβάλιασμα περιόδων, εκτροχιασμού της φαρμακευτικής δαπάνης και συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Και επειδή εγώ έζησα τι σημαίνει να παραλαμβάνεις το 2009 τη φαρμακευτική δαπάνη αυξημένη κατά 160% και τη δημόσια δαπάνη υγείας αυξημένη κατά 70% και είχα συνεχή παρουσία από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2015, το ξέρω καλύτερα από κάθε άλλον. Αλλά οι επιλογές προσώπων είναι ένα ζήτημα. Οι παραλήψεις προσώπων είναι ένα άλλο εξίσου μεγάλο ζήτημα. Είναι όλοι οι πρωθυπουργοί της περίοδου. Είναι όλοι οι υπουργοί. Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί. Ανεξαρτήτως το πού ήταν η αρμοδιότητα κατά καιρούς. Ο πολιτικός στόχος είναι προφανής. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, διεμβολισμός της μετά την αποτυχία του σχεδίου διεμβολισμού μέσω του ονοματολογικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στην Δημοκρατική Συμπαράταξη, στόχευση εκείνων των προσώπων που αποκλείουν το φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε προαναγγείλει την υπόθεση Νοβάρτης εδώ και 14 μήνες.
και την κυοφορείτε πολιτικά, την εποάζετε. Έχετε κάνει σωρία δηλώσεων που συνιστούν, το λέω πολύ ευγενικά, αντιποίηση εισαγγελικής εξουσίας. Ο κύριος Τσίπρας εξαγγέλει την υπόθεση Νοβάρτης μιλώντας στη Βουλή την 1η Φεβρουαρίου 2017. Πάρτε το σχετικό. Ο κύριος Λάπας, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου και εγκρατής νομικός, στην ίδια συνεδρίαση, 1η Φεβρουαρίου, προαναγγέλει τα πουλάκια που θα κελαϊδήσουν στην Οβάρτης. Πάρτε τα πρακτικά. 1η Φεβρουαρίου του 2017. Ο κύριος Πολάκης, αμέσως μετά, σε συνέντευξη που δίνει και η οποία αναπαράγεται φυσικά στο ντοκουμέντο, στις 8 Ιανουαρίου του 2017, λίγες μέρες αργότερα, μιλάει για τα συστατικά του μαύρου χρήματος και τις ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας. Πάρτε το σχετικό. Το δε ντοκουμέντο, το οποίο ξέρετε ποιος εξέδωσε την περίοδο των τηλεοπτικών αδειών και ποιος το διευθύνει, αρχίζει τις επιθέσεις. 8 πρώτου του 2017, πρώην Πρωθυπουργός στο Novartis Gate. 8 Ιανουαρίου 2017. Πάρε το σχετικό. Την επόμενη εβδομάδα, 15 Ιανουαρίου 2017, Novartis Gate, φωτογραφία ο κύριος Αβραμόπουλος, η Νέα Δημοκρατία, μέγας χορηγός με 200 εκατομμύρια. Πάρε το σχετικό. Και λίγο αργότερα, στις 12 Μαρτίου του 2017, πάλι Novartis Gate, ο τηλεπλασκέ Άδωνης και ο κομφερασκέ Ευαγγελάτος. Πάρε το σχετικό. Και έτσι αρχίζει η σκηνογραφία των προστατευομένων μαρτύρων. Μια διάταξη που εφαρμόζεται σπάνια. Μια διάταξη που εφαρμόστηκε για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Πόθεν την εμπνεύστηκαν οι σχεδιαστές της υπόθεσης αυτής? Από το FBI. Σου λέει, το έκανε το FBI. Ας το κάνουμε κι εμείς. Να εμφανιστούμε ότι είμαστε εξυγχρονισμένοι. Όμως, προφανώς, δεν ταυτίζονται οι μάρτυρες των Αμερικανικών αρχών με τους τρεις ανώνυμους μάρτυρες. Έχει υποθεί σε όλους τους τόνους από τον δικηγόρο των μαρτύρων της Αμερικής. Και σας θυμίζω ότι στα έγγραφα που προκάλεσε παρανόμως η κυρία Τουλουπάκη από τις Αμερικανικές αρχές, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα πολιτικά πρόσωπα για εμένα, τον κύριο Πικραμένο και τον κύριο Κουτρουμάνη, ούτε καν στο διαβιβαστικό επί της ουσίας για κανέναν, και για τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν υπάρχει ούτε καν στο διαβιβαστικό αναφορά για τον κύριο Λιτζέρη, προφανώς ούτε επί της ουσίας. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συνέβη. Αυτό που συνέβη τον Μάρτιο του 2017 ήταν η παρέτηση Ράικου. Η παρέτηση Ράικου που συνέβη όπως την παρουσίασε ο κύριος Παπαγγελόπουλος στην ομιλία του? Όχι βεβαίως. Η κυρία Ράικου παρετήθηκε πιεζόμενη από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, γιατί εμφανίστηκε κατηγορουμένη από ανακρίτρια, πρόεδρο πρωτοδικών, ότι παρέλειψε να διαβάσει έγγραφα που αφορούσαν υποθέσεις Παπαντονίου και Λιακουνάκου. Διαμαρτυρήθηκε εντόνως για να μην πάει ως πρόβατον επισφαγή. Αντέδρασε η εφημερίδα Ιδού, το πρωτοσέλιδο, η ΡΑΕΚ ψέκασε στοιχεία για Γιάννο και Λακουνιάκο, πάρτε. Πανηγυρίζει το ντοκουμέντο, δηλαδή οι εφημερίσεις κυβερνήσεως, παρετήθηκε η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου, πάρε το σχετικό, απαντάει η εφημερίσεις κυβερνήσεως στην Ελένη Ράικου, σφοδρή επίθεση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης, προσωπικά στην εισαγγελέα διαφθοράς που παρετείται την κυρία Ράικου, πάρτε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή και την θριαμβολογία της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και πάρει την και στην εκδοχή της Καθημερινής. Και συνεχίζει το ντοκουμέντο της επιθέσης,
νέο πρωτοσέλιδο, διαφθορά 5 αστέρων με συντρονίστρια την κυρία Ράικου, την εισαγγελέα διαφθοράς, η οποία επιστεγάζει και συντονίζει τις υποθέσεις Φαπαντονίου, Γιακουνάκου, Βιενόπουλου, Στουρνάρα και Κοριόπουλης. Πάρε το σχετικό. Και πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι το Μάρτιο του 2017, μετά άκρα του τάφου σιωπή, ξελίσματα και ξαφνικά πυρετός. Από πότε? Από τις 6 Νοεμβρίου του 2018. 17, συγγνώμη. Όπου έχουμε από την περίοδο εκείνη μία εντυπωσιακή μεθοδολογία κατάθεσης. Καταθέτουν οι μάρτυρες από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου και σας έχω εδώ δύο χαρακτηριστικούς πίνακες απολύτως διδακτικούς. Ο ένας πίνακας αποτυπώνει τις ημέρες, τις ώρες, την διάρκεια κατάθεσης και την έκταση σελίδων κατάθεσης κάθε μάρτυρα από τους τρεις. 5 ώρες στο εισαγγελικό γραφείο, 1,5 ώρα κατάθεση, 1,5 σελίδα κατάθεσης. 4 ώρες στο εισαγγελικό γραφείο, 2 ώρες κατάθεση. Συγγνώμη, 2 σελίδες κατάθεση. Κάπου αλλού, 3 ώρες στο εισαγγελικό γραφείο, 11 σελίδες κατάθεση με άλλη γραμματοσειρά. Πάρτε 3 πίνακες για να δείτε τα παράδοξα της δικονομικής μεθόδευσης. Μέρες, διακοπές, ώρες, διάρκεια, έκταση κατάθεσης. Παράβαση του κώδικα ποινικής δικονομίας των άρθρων 224 έως 226. Κραυγαλαία. Αλλά ο άλλος πίνακας είναι ακόμη καλύτερος. Είναι ο πίνακας... Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο. Παρακαλώ. Πόση ώρα θέλετε για να ολοκληρώσετε? Όσο χρειάζεται. Πολλά... Τον διπλάσιο χρόνο. Ορίστε. Τον διπλάσιο. Όχι, όχι, παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό. Όχι, όλοι κύριε Βενιζέλο, τον διπλάσιο χρόνο. Παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε από κάτω. Λοιπόν. Εγώ προεδρεύω. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ προεδρεύω. Δεν θα αρχίσω αυτή. Κύριε Βενιζέλο. Όχι, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ στα 30 λεπτά. Αφήστε να προχωρήσω. Όχι, παρακαλώ πολύ. Αφήστε να προχωρήσει. Θα λοιπόν, αφήσω και θα σας διακόψω στα 30 λεπτά. Εδώ λοιπόν προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί ονόματα πολιτικών προσώπων. Έλατε. Όλα μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Συμπτωματικό στο δικό μου προστίθεται μετά, στις 15 Ιανουαρίου. Πάρτε και αυτόν τον κατάλογο. Είναι ενδεικτικό της καθυστέρησης αποστολής του φακέλου στη Βουλή, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο νόμος. Η διαβίβαση, λοιπόν, γίνεται αφού το ντοκουμέντο την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή έχει τυπωθεί από την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, εξαγγέλει όλο το περιεχόμενο της δικογραφίας, ακόμη και αυτό που ολοκληρώνεται ανήμερα την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. Πάρτε το ντοκουμέντο. Ανήμερα τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου η Εισαγγελία Διαφθοράς οργανώνει κοπή βασιλόπιτας το μεσημέρι με προσκεκλημένο τον κύριο Απαγγελόπουλο και την κυρία Θάνου μόνο, όχι την Εισαγγελέα του Αριού Πάγου, όχι τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών. Την ίδια μέρα ο κύριος Τζανακόπουλος δεν μπόρεσε να πάει στην κοπή διότι ήταν στην Εισαγγελία του Αριού Πάγου και δήλωσε ότι πήγε για να ενημερωθεί για τη δικογραφία. Με ποια αρμοδιότητα και ποια νομική βάση? Πάρτε το αυτό. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Κοντονής και ο κύριος Απαγγελόπουλος έχουν μελετήσει και αξιολογήσει τη δικογραφία, παραβιάζοντας τον νόμο και την διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πάρτε τις δηλώσεις. Και μετά ο κύριος Πολάκης βεβαίως εμφανίζεται στον Αντένα και λέει τους ξέρουμε τους μάρτυρες, τους πιάσαμε με πολλά λεφτά και κελάιδησαν. Τους ξέρει τους μάρτυρες, εμείς δεν τους ξέρουμε. Πάρτε και αυτό το σχετικό. Πρόκειται λοιπόν για νέο κύμα αντιποίησης εισαγγελικών αρμοδιοτήτων. Το λέω πολύ ήπια.
Θα σας πω τι σημαίνει αντιποίηση. Και εκεί έρχεται ο Μάξιμος Αράφης, ένας από τους μάρτυρες, ο ένας, και λέει παρεπιπτόντος, τον Μάρτιο του 2012, σε ένα έγγραφο της Νοβάρτης, προβλέπονται και 20.000 για το Υπουργείο Οικονομικών, για τον κύριο Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα, και τον κύριο Βενιζέλο, για να προωθηθούν οι σκοποί της εταιρείας σε σχέση με το reimbursement list, δηλαδή με τη λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων με την οποία δεν έχει καμία σχέση το Υπουργείο Οικονομικών. Απολύτως καμία. Ο μάρτυρας καταθέτει και διαβάζει ένα φυλάδιο, όχι ένα έγγραφο, φυλάδιο σελιδοποιημένο ευρείας κυκλοφορίας. Ξέρετε τι ημερομηνίας? Μαΐου 2012. Τον Μάιο του 2012 εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών. Έχω παραιτηθεί στις 21 Μαρτίου του 2012. Αυτό είναι το στοιχείο της δικογραφίας. 20.000 για market access στα θέματα Υπουργείου Οικονομικών σε περίοδο που εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών και για θέματα άσχετα με την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Πάρτε το φυλάδιο. Και λέει μετά, από δύο μέρες, ξέρετε, μου έχει πει ο Φρουζής ότι τον κύριο Λιτζέρη στον ΕΟΦ τον διόρισε ο κύριος Βενιζέλος. Τον διόρισε ο Υπουργός Υγείας με έγκριση ευρυτά της πλειοψηφίας από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης να συμφωνεί. Και μου είπε ο Φρουζής ότι ακούει στην αγορά ότι ο Λιτζέρης είναι ταμείας του Βενιζέλου στα θέματα υγείας. Ξέρετε για ποια περίοδο μιλάμε? Την περίοδο που εγώ έχω περικόψει από τα ομόλογα που είχαν πάρει έναντι χρεών του δημοσίου οι φαρμακευτικές εταιρείες, το 53,5%, δηλαδή τους είχα περικόψει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρή αξία 4 δις, και αυτοί είχαν σκυλιάσει εναντίον μου, είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, είχαν κάνει φασαρία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και μετά το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου η απόφαση εκδόθηκε το 2015, προσέφηκαν στο Στρασβούργο εναντίον των πράξεών μου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η απόφαση βγήκε στις 9 Φεβρουαρίου. Πάρτε τα δημοσιεύματα της εποχής για το μένος των φαρμακευτικών εταιριών εναντίον μου. Θα μου δίνανε και μπουρμπουάρ, γιατί τους έκοψα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εφάπαξ. Πάρτε και την απόφαση της 9ης Φεβρουαρίου 2018 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για φαρμακευτικές εταιρείες, ορισμένες από αυτές, όσες άνευ λόγου πήγανε και έλαβαν ένα μάθημα. Εδώ καταγράφεται και όλη η νομική ιστορία. Πάρτε το σχετικό. Μέχρι και ο Φρουζής ο ίδιος αντιδρά επί του θέματος, δίνει κάτι συνεντεύξεις και λέει στον κύριο Τέλογλου στην Καθημερινή στις 12 Φεβρουαρίου, λέει, καλά όλα όσα μου λένε, τον κύριο Βενιζέλο δεν τον έχω δει ποτέ. Τον Βενιζέλο, τον Πικραμένο και τον, ακριβώ, τον Αβραμόπουλο. Πάντως εμένα προφανώς δεν με είχε δει. Πάρτε το σχετικό. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, αναγκάστηκα να καταθέσω έγκληση και μήνυση. Για ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, κατάχρηση εξουσίας και γιατί υπάρχει το αδίκημα που θα το πω περιγραφικά, σφετερισμός της ιδιότητας του κρατικού οργάνου για να αλλοιωθούν θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος, όπως η διάκριση εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πάρτε τη μήνυση. Οι δικονομικές παρεμβάσεις δεν χρειάζεται να υποθούν. Απλώς λέω ότι πέραν των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον κύριο Απαγγελόπουλο, το έθεσε ο κύριος Αθανασίου το θέμα, η εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 7 Φεβρουαρίου γράφει ότι υπήρξε και επίσκεψη της κυρίας του Λουπάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πάρτε την εφημερίδα. Το θέμα των ανωνύμων μαρτύρων έχει φύγει από αυτούς. Βαραίνει τη δικαιοσύνη στο υψηλότερο επίπεδο. Είδατε χθες την ανακοίνωση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εκ των υστέρων τους χαρακτήρισαν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Πρέπει να δούμε την αιτιολογία, γιατί έστω και εκ των υστέρων πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν έχουν εμπλοκεί στις ερευνόμενες πράξεις και δεν έχουν ήδη όφελος. Αλλά 9 Φεβρουαρίου έχει αρμοδιότητα ο εισαγγελέας Διαφθοράς και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Όχι βέβαια, γιατί η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Και ο μόνος αρμόδιος εισαγγελέας είναι η Βουλή. Εξεδόθη η πράξη παρανόμως, με πλήρη έλλειψη δικαιοδοσίας. Εκ των υστέρων δεν θεραπεύεται η απόλυτη ακυρότητα. Ξέρετε τι σημαίνει απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας? Κύριε συνάδελφε, πάρτε κύριε Βενιζέλο, την ανακοίνωση παρακαλώ, του αντισαγγελέα. Τι ώρα πάρτε θα τελειώσουμε? Και την δήλωσή μου που έκανα με όλα τα νομικά θέματα για όσους είναι ερέκτες και θέλουν να ελέγξουν δικονομικά τα ζητήματα, μπορούν να τη διαβάσουν. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε, παρακαλώ. Θα τελειώσω σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Πόσο πραγματικά. Σύντομα? 5 λεπτά. 5 λεπτά είναι πολλά, κύριε Βενιζέλο. Λοιπόν, 2 λεπτά, πρόεδρε, αν θέλετε. Εδώ παίζεται η τιμή μας. Σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, η τιμή, λοιπόν, η τιμή σε χρόνο έχει πάντοτε τιμή. Τιμή όταν είναι. Έχει. Όταν είναι. Αφήστε με. Σας παρακαλώ. Αφήστε με. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε η οικονομία όλη τη συζήτηση απαιτεί ορισμένη πειθαρχία. Ορισμένη πειθαρχία. Κύριε Βενιζέλο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μη με διακόπτετε. Και κακώς, κύριε Αμυρά, κακώς, κύριε Αμυρά, κακώς, σας παρακαλώ. Κακώς βρίσκεστε στην έδρα τώρα. Και ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε επίσης 35 λεπτά. Λοιπόν, και ο κύριος Πολάκης κακώς μίλησε τόσο όσο μίλησε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Και είπατε, κύριε Αμυρά, ο κύριος Βενιζέλος ειδικά είναι ο μόνος στην αίθουσα που δεν έχει ανάγκη κανέναν δικηγόρο. Λοιπόν, να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αλλά ασυδοσία δεν είναι σωστό να απαιτεί κανείς. Ναι. Σας λοιπόν, παρακαλώ κύριε πολύ. Πρόεδρε, μου χαλάτε από τον ιρμό, παρακαλώ. Σας χαλώ τον ιρμό και εσείς χαλάτε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε εγώ πάρα εγώ χαλάω πολύ τη διαδικασία την οποία αφήσατε να ξεκυλώσει με τους υπουργούς. Τι λέτε τώρα? Σας παρακαλώ. Ποιοι υπουργοί? Σας παρακαλώ. Ποιοι υπουργοί ξεχύλωσαν τη διαδικασία? Δείτε τους χρόνους των υπουργών. Δείτε τους χρόνους. Εσείς λοιπόν, δεν τους έχετε δει, κύριε ακούστε Βενιζέλο. Με. Ακούστε. 9 Φεβρουαρίου είχα στείλει επιστολή εγώ στον κύριο Βούτσι και του ζητούσα την εισαγγελική πράξη χαρακτηρισμού των μαρτύρων ως δημοσίου συμφέροντος, γιατί δεν υπήρχε. Διάβασαν την επιστολή και πήγαν και κάναν την αποκοτιά να βγάλουν την πράξη. Πάρτε την αποστολή. Προσέξτε τώρα, έχω δύο μόνον επιχειρήματα. Ακούστε, το θέμα των μαρτύρων είναι τίποτα μπροστά στο κόλπο γκρόσο της Επιτροπής. Λέει ο κύριος Παρασκευόπουλος, καθηγητής του ποινικού δικαίου και εισηγητής, σήμερα το πρωί. Τι θα κάνει η Βουλή σήμερα? Κάνει ό,τι λέει το Σύνταγμα, προσέξτε. Φέρνει το θέμα στην Ολομέλεια και προτείνει τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για να εξεταστεί. Εάν συντρέχει αρμοδιότητα δική της, οπότε έχουμε εξάλληψη, δηλαδή παραγραφή, ή αν δεν συντρέχει, οπότε οι υποθέσεις θα δικαστούν από το κοινό δικαστήριο. Άρα η Προκαταρκτική Επιτροπή δεν πρόκειται να διερευνήσει τίποτα επί της ουσίας. Δεν θα καλέσει τους μάρτυρες για να μην υποστούν bullying. Άρα το τέλειο έγκλημα. Λένε, έχουν μια δικογραφία, η απιστία, που είναι το δημοτικό αδίκημα, η βλάβη του δημοσίου, έχει παραγραφεί για όλους και τον κύριο Κουρουπλή. Οι δωροδοκίες, θα δούμε αν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων ή σε σχέση με τα καθήκοντα. Αν είναι κατά τα καθήκοντα, έχουν παραγραφεί. Αν είναι απλώς σε σχέση, πάνε στη δικαιοσύνη, δηλαδή ο απόλυτος κινησμός. Αυτό, ξέρετε, παραβιάζει πλήρως την ομολογία, την πρόσφατη. Έχει πει και το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 με το βούλευμα 1 του 11 ότι και η δωροδοκία φυσικά παραγράφεται.
και το εφετείο Αθηνών σε συμβούλιο με το 1440 του 10 βούλευμά του. Η νομολογία είναι δεδομένη. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη έστειλε το φάκελο. Εμείς δεν θέλουμε παραγραφή όμως. Θέλουμε έρευνα επί της ουσίας και για την απιστία και για την δωροδοκία. Δεν θέλουμε κόλπο. Δεν θέλουμε να γίνει μία επιτροπή για να κάνει μία νομική συζήτηση και να πει τα άλλα έχουν παραγραφεί, για κάποια άλλα πάτε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα πει, μα εγώ με βάση την ομολογία και την θεωρία δεν έχω αρμοδιότητα, άρα τελείωσε η υπόθεση. Λάσπη, γκρίζα ζώνη και όλα καλά. Φίλοι είμαστε. Υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτό? Υπάρχει πιο νοσηρή αντίληψη από αυτό? Και προσθέτουν τη νοημοποίηση εσόδων, η οποία δεν υπάρχει στο εισαγγελικό έγγραφο. Ούτε έχουν πει οι μάρτυρες τίποτα. Και ούτως ή άλλως ανήκει στην αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν θα το έστελνε αυτό η δικαιοσύνη. Τι να πει η Επιτροπή της Βουλής, αφού αυτό ανήκει νομολογημένα στην δικαιοσύνη. Άρα καυκικό πλαίσιο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μία συκοφαντική επίθεση, μία σκευωρία, μία προκαταρκτική επιτροπή δήθεν, που δεν μπαίνει στην ουσία, δεν εξετάζει μάρτυρες, ξαναστέλνει στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη δεν έστειλε στη Βουλή τα σχετικά με την νοημοποίηση εσόδων, γιατί δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Δημιουργεί αχλή ως προς τις δωροδοκίες, δεν εξετάζει τις απιστίες, θωρακίζει τον κύριο Κουρουμπλή και δεν έχουμε πού να προσφύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου γιατί δεν έχει δικαιοδοσία. Δεν μπορούμε να πάμε στο Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου γιατί δεν συγκροτείται. Μπορούμε όμως να πάμε σε πολλά άλλα δικαστήρια. Θέλουν να πανεμποδίσουν τις μηνύσεις μας. Γιατί εάν ο μάρτυρας είναι δημοσίου συμφέροντος, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να του δώσει πλήρη ασυλία. Να διατάξει αποχή οριστική από την ποινική δίωξη. Ναι, και για τους ηθικούς αυτουργούς και για τους συνεργούς και για τους εισαγγελείς στην κατάκτηση εξουσίας και για τα μέλη της κυβέρνησης στην εσχάτη προδοσία, γιατί ο σφετερισμός της ιδιότητος του κρατικού οργάνου για να αλλοιωθούν θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος όπως η διάκριση των εξουσιών είναι ο ορισμός του άρθρου 134 του ποινικού κώδικα. Και υπάρχει πάντα το Στρασβούργο, αμέσως. Κοιτάξτε, το κόλπο είναι πολύ απλό. Θέλουν η σκευωρία να μείνει εκκρεμής. Υποσυνθήκες βιασμού των θεσμών και υποσυνθήκες πολιτικής ρήξης, γιατί η στρατηγική τους είναι η στρατηγική της όξυνσης. Μόνη λύση... Παρακαλώ, μπορούμε να είναι η κλείνουμε. Παράγραφος. Ευχαριστώ. Μόνη λύση, λυπάμαι που το λέω, είναι οι εκλογές. Υπάρχουν πλέον καθαρά πολιτικά μέτωπα. Δημοκρατία, αυταρχισμός. Κράτος δικαίου, βαθύ κράτος. Ευρωπαϊκή προοπτική, τριτοκοσμική περιπέτεια. Δεν θα αφήσουμε να θάψουν το μέλλον της χώρας στη λάσπη. Ο αγώνας είναι αγώνας για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου, για την ανασύνταξη της χώρας. Η επόμενη Βουλή σηκώνει μεγάλο θεσμικό βάρος για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την αποκάλυψη της μεγαλύτερης αλλά και της προχειρότερης σκευωρίας της μεταπολίτευσης.